μεμονωμένη η απόφαση του κυρίου Πιτσίλικα. Ζητάει ο Σταμπουλής να σκουπιστεί και το τερέν. Μικρή διακοπή στο Ιβανόφιο. 4 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ηρακλής Ικαρισερών 31-39. Ο κόσμος του Ηρακλή προσπαθεί να δώσει όθηση στους παίκτες του Στέφανου Πέρκου. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μποχορίδη. Σημεωνίδης με τον Μαλτέσιο. Προσποίηση του Σταμπουλή. Δήμας, Μποχορίδης, η προσποίηση, διείσδυση και το lay-up αναγκάζει τον Πέρκο να ζητήσει time-out, αλλά και πάλι η γραμματεία δεν τον είδε. Δεύτερη φορά που συμβαίνει, ενώ ετοιμάζει και τον Κώστα Μπεκλιβάνη. Ο Θράσουτ για τρεις, είναι άστοχος, ζητάει φάουλ. Δεν το παίρνει, διαμαρτύρεται. Και ο Πέρκος και ο Κοθράς συνεχίζουν τον διάλογο με τον Ξενικάκη. Ήταν μπροστά στη φάση, δεν είδε τον παίκτη των Σερών που έβαλε τα χέρια στο πρόσωπο του Κοθρά. 3 δευτερόλεπτα, 2-1. Άστοχο το σου. Η μπάλα για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Μπεκλιβάνης θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ακυρώθηκε το time-out που είχε ζητήσει ο Πέρκος. Η διαφορά είναι στους 10, ο Ηρακλής είναι πίσω στο σκορ με 31-41. Ο Χρυσόπουλος πέρασε στον πάγκο, ο Μπεκλιβάνης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Τσουμπρίλο διστάζει για 3. Λάθος πάσα στον Μαλτέσιο, θα κλέψει ο Θεοδωράκος. Μπεκλιβάνης ζητάει την μπάλα ο Τσουμπρίλο, δεν θα του τη δώσει, θα κάνει λάθος πάσα. Ναούμης προσπαθεί. Πρέπει να ερεμήσει τους παίκτες ο Στέφανος Πέρκος. Καλάθι από τον Σιμεωνίδη. Παρατηρήσεις από τον Ξενικάκη στον προπονητή του Ηράκλη. Την επόμενη φορά που θα διαμαρτυρηθεί θα τον χρεώσει με τεχνική ποινή. 31-43, ο Ηρακλής στο μείον 12, 2 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα. Ο Μαλτέσιος έρχεται να πάρει το επιθετικό rebound μετά το άστοχο lay-up του Κοθρά και να μειώσει την διαφορά στους 10. Λάθος από τους ο Θεοδωράκος θα κερδίσει το φάουλ από τον Σταμπουλή. Είναι το τρίτο φάουλ του Σταμπουλή. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές όπως δείχνει ο Βασίλης Πιτσίλικας, ο τρίτος διαιτητής της αναμέτρησης από τον σύνδεσμο της Θεσσαλίας. Είναι εύστοχος ο Θεοδωράκος. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη. 35-43. Η διαφορά πέφτει στους 8. Άστοχος ο Σταμπουλής, ο Μαλτέσιος το επιθετικό, το αμυντικό rebound. Και ο Μπεκλιβάνης, Τσουμπρίλο για 3, γρήγορο τρίποντο, είναι άστοχο όμως από τον Μίροσλαβ Τσουμπρίλο. Δήμας, Μοχωρίδης. Σιμεωνίδης είναι άστοχος, το αμυντικό rebound από τον Τσουμπρίλο.
φάουλ για την ομάδα του Ηρακλή, νέο κερδισμένο. Τσουμπρίλο, 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κοθράς, άστοχος, προσπαθεί ο Τσουμπρίλο για το επιθετικό rebound. Δεν τα καταφέρνει. Λάθος όμως, δεν μπόρεσε ο Μποχωρίδης να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του. Αλλαγή για τον Ηρακλή. Ο Χρυσόπουλος περνάει στη θέση του Μαλτέσκι. Μεχλιβάνης για τον Κοθρά. Λάθη και φάουλ από τον Ευθύμη Κοθρά. Κάτι που χρειάζονταν ο Ηρακλής. Πρέπει να μπει, να κάνει το comeback σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, να κάνει την αντεπίθεσή του και να γυρίσει το παιχνίδι, καθώς απομένει 1 λεπτό και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου και ο Ηρακλής είναι πίσω στο σκορ με 37-43, ενώ ο Ευθύμης Κοθράς έχει την δυνατότητα, έχει την ευκαιρία να προσθέσει έναν ακόμη πόντο και τα καταφέρνει. 38-43, η διαφορά πέφτει στους 5. Κλέψιμο από τον Τσουμπρίλο. Και φάουλ από τον Σιώπη. Ο Τσουμπρίλο πηγαίνει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Ο Σιώπης στον πάκο και πάλι στον αγωνιστικό χώρο ο Ναούμης. Ο Τσουμπρίλο θέλει και αυτός να μειώσει τη διαφορά. Ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή, 39-43, 59 τα δευτερόλεπτα που απομένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Είναι εύστοχος και στη δεύτερη βολή, 40-43. Κρατάει την μπάλα ο Σταμπουλής, Δήμας. Κρατάει την μπάλα, τώρα θα δώσει στον Ναούμη. Ο Φραγκούλης είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Ξερών. Σουτ στα 3 δευτερόλεπτα, 3 πόντων. Είναι εύστοχος ο Ναούμης. 40-46. 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Με τον Ηρακλή να έχει 11 ακόμη δευτερόλεπτα. Χρυσόπουλος γυρίζει αστοχή, παίρνει το επιθετικό rebound. Τσουμπρίλο για 3, είναι εύστοχος! Εύστοχος ο 3 πόντων από τον Μίροσλαβ Τσουμπρίλο στα 6 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά για το τέλος της τρίτης περίοδου, ενώ ο Πιτσίλκας προειδοποιεί το παιχνιδάνι με τεχνική ποινή στην επόμενη διαμαρτυρία του. Ο Σταμπουλής όπως θα πετάξει την μπάλα με την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου, η διαφορά μειώνεται στους 3, 43-46, αν και οι Κιανόλευκοι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 10 πόντους 12. Και με 12, όπως 12 πόντους. Αλλά τώρα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου βλέπουμε ότι η ομάδα κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να επανέλθει. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα συγκλονιστικό τέτοιο δεκαλέπτο, έτσι είναι φίλε. Αυτό πιστεύουμε. Δεν θέλουμε να το πιστεύουμε ότι θα είναι έτσι, ότι θα είναι μια εξέλιξη καρμπών με τον Ερμή Λαγκαδά που όλα κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ας ελπίσουμε ότι όλα μπορούν να διορθωθούν πολύ πιο γρήγορα, να μπουν στο παιχνίδι οι παίκτες του Στέφανου Πέρκου. Μεγάλο πρόβλημα με φάουλ δεν υπάρχει, μόνο ο Τσότσος έχει συμπληρώσει 3, σε αντίθεση με την φιλοξενούμενη ομάδα που ο Μποχωρίδης, ο Δήμας, ο Γεωργιανός έχουν από 3, είναι παίκτες περιφερειακοί των φιλοξενούμενων που έχουν δώσει λύσεις, σε αντίθεση με τον Φίλιππο Σιμεωνίδη που είναι το βαρύ πυροβολικό και τον Γιάννη Σταμπουλή που έχουν προς το παρόν 2 ατομικά φάουλ. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ξενικάκης έχει την μπάλα στα χέρια του,
ομάδα των Σερών θα πραγματοποιήσει την τελευταία επίθεση, την πρώτη επίθεση μάλλον για την τέταρτη περίοδο. Μπεχλιβάνης, Θεοδωράκος, Τσουμπρίλο, Κοθράς και Χρυσόπουλος, η πεντάδα για τον Ηρακλή. Άστοχος ο Κουτίνας. Κοθράς για τον Μπεχλιβάνη. Έχει επιστρέψει η ομάδα των Σερών και από τα πόδια του Γιάννη Σταμπουλή 18 δευτερόλεπτα επίθεση, 18 δευτερολέπτων για τους Κιανόλευκους. Μπεχλιβάνης αμαρκάριστος για τρεις, είναι εύστοχος και το παιχνίδι ξεκινάει από το 0. 46-46. Μποχωρίδη, Σταμπουλή, Σημεωνίδης, Κουτίνας και Αναούμης, η πεντάδα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ναούμης με τον Θεοδωράκο, 4 δευτερόλεπτα, διπλό μαρκάρισμα, πετάει όπως όπως την μπάλα ο παίκτης των Σερών, αστοχή, το αμυντικό rebound από τον Ευθύμη Κοθρά. Σου τριών πόντων άστοχο, έρχεται ο Χρυσόπουλος να κερδίσει και να δώσει το Θεοδωράκο, μαρκάρεται από 2, αλλά η μπάλα είναι στα χέρια του Ευθύμη Κοθρά. 24 νέα δευτερόλεπτα για τους Κιανόλευκους. Εξαιρετική ασίστ για τον Τσουμπρίλο που δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του Ηρακλή με 48-46. Μποχωρίδης του δίνει το χώρο να διεισδύσει ο Μπεχλιβάνης, η μπάλα στην περιφέρεια και σου τριών πόντων γρήγορο από τον Κουτίνα που επιστρέφει το προβάδισμα στην φιλοξενούμενη ομάδα με 48-49, 8 λεπτά πριν από το τέλος της συνάντησης. Χρυσόπουλος αφήνει την μπάλα πολύ έξυπνα στο καλάθι με ύψος και καμπύλη. 50-49. Τίνας με τον Κοθρά θα πετάξει την μπάλα, θα τον βοηθήσει και το ταμπλό. Μπεχλιβάνης, έξυπνη ασίστ, αλλά λάθος από τον Χρυσόπουλο. Πολύ δυνατή η πάσα. Ναούμης, τρίποντο άστοχο, Τσουμπρίλο για τον Κοθρά. Κρατάει την μπάλα ο Κοθρά, ζητάει την μπάλα ο Τσουμπρίλο. Μπεχλιβάνης βρίσκεται χώρο, κάνει το βηματάκι, σουτάρει. 52-51 και time out από τον Νίκο Οικονόμου. Αν και το παιχνίδι με την έναρξη της τέταρτης περίοδου μπορεί να χαρακτηριστεί ντέρμπι, αφού ο Ηρακλής γύρισε την εις βάρος του διαφορά και έχει και έναν πόντο προβάδισμα, θέλησε με αυτόν τον τρόπο να κόψει το ρυθμό του Ηρακλή ο Νίκος Οικονόμου. Πήρε time out να δώσει οδηγίες, να δώσει εντολές. Στην αντίπερα όχθη είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία από τον Στέφανο Πέρκο να εμψυχώσει, όπως και ο κόσμος, αυτό που κάνει από το πρώτο κιόλας σε δευτερόλεπτο, να εμψυχώσει τους Κιανόλευκους να γυρίσουν το παιχνίδι, να κλειδώσουν την διαφορά, να πάρουν μια διαφορά ασφαλείας υπέρ τους και να τελειώσουν με την κατάκτηση του ροζ φύλλο αγώνος.
και εκτός το πρόβλημα που είχε στην ομοπλάτη. Όπως και να έχει όμως, ο Κώστας Μπεχλιβάνης είναι Κώστας Μπεχλιβάνης. Βαρόμενο, αλλά δεν είναι βαρόμενο το κοινωνικό. Συμπεονίδης με τον Τσότσο. Μυρίζει, αφήνει και πάλι την μπάλα στο καλάθι. Βαρύ πυροβολικό για την ομάδα των Σερών ο Φίλιππος Σημειονίδης. Μπορεί από την γραμμή των ελευθέρων βολών να έχει στερήσει 4 πόντους. Έχει φροντίσει μέσα από τη ρακέτα να το διορθώσει. Φάουλ όμως από τον ίδιο. Είναι το τρίτο φάουλ. Πρώτο ομαδικό για την ομάδα των Σερών σε αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. 54-57. Μπεχλιβάνης. Τσότσος σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Ο Χρυσόπουλος θα κερδίσει, ο Σταμπουλής, συγγνώμη, θα κερδίσει το φάουλ από τον Χρυσόπουλο. Το δεύτερο φάουλ από τον παίκτη του Ηρακλή. Δεν υπάρχουν βολές. Ο Ηρακλής πλησιάζει όμως τα ομαδικά, έχει 3. Στην αντίπερα όχθη η ομάδα των Σερών έχει μόλις 1 ομαδικό. 3 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Σιμεωνίδης, Δήμας, τριών πόντων, είναι άστοχο από τον Κουτίνα. Ο Θράς. Ο κόσμος από την κερκίδα, από το πέταλο, προσπαθεί να σπρώξει τους παίκτες του Ηρακλή, οι οποίοι όμως είναι πίσω στο σκορ. Τσότσος γυρίζει αστοχή. Δεν μπορεί ο Χρυσόπουλος ανάμεσα σε 3 να πάρει το επιθετικό rebound. Ο Χορίδης με τον Μπεχλιβάνη. Σημεωνίδης με τον Τσότσο. Σου τριών πόντων του Ποχορίδη είναι εύστοχο. 54-60 και γρήγορο time out από τον Στέφανο Πέρκο. 2 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out που ζήτησε ο Στέφανος Πέρκος. 54-60. Ο Τσουμπρίλο δεν έβαλε το χέρι και πολύ καλά έκανε, καθώς υπήρξε παρέμβαση στην πάσα από τον Γιάννη Σταμπουλή. Έδωσε και το χέρι του στον Δημήτρη Τσιαπλή, στον δεύτερο διαιτητή της αναμέτρησης, για την υπόδειξή του. Ξενικάκης ζητάει από τους ανθρώπους των Σερών να καθίσουν όλοι στον πάγκο. Θεοδωράκος για τον Χρυσόπουλο με τον Μποχορίδη. Η μπάλα και πάλι για τον Ηρακλή. Απομένουν όμως 8 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης του Ηρακλή και 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Τσουμπρίλο, Χρυσόπουλος για 3, είναι εύστοχος. Άλλη μια φάση
για την ομάδα του Ηρακλή, όπου ο παίκτης σημείωσε το καλάθι, ο Σεραίος αντίπαλός του βρέθηκε πάνω του, αλλά δεν δίνει το φάουλ. Νέα πολύ καλή άμυνα για τους Κιανόλευκους, θα το πει ο Θεοδωράκος, θα πάρει όμως το φάουλ από τον Δήμα. 57-60, ο Ηρακλής στο μείον 3, δικαίωμα όμως για δύο ελεύθερες βολές στον Θεοδωράκο, ευκαιρία για τους Κιανόλευκους να ψαλιδίσουν ακόμη περισσότερο την διαφορά και έτσι στα τελευταία 2 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα να κάνουν την ολική επαναφορά στο παιχνίδι. Για να δούμε αν θα είναι ψύχρεμος ο Θεοδωράκος στις δύο ελεύθερες βολές, ενώ και πάλι έχουμε μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το τερέν. Εύστοχος ο Θεοδωράκος, 58-60. Άστοχος όμως τη δεύτερη, παραμένει το 58-60. 2 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα. Κοχωρίδης με τον Κοθρά. Προσπαθεί ο παίκτης του Ηρακλή να κλέψει την μπάλα. Σιμεωνίδης με τον Τσιμπρίλο. Σταβουλής, 7 δευτερόλεπτα. Θα αστοχίσει. Ο Τσιμπρίλο θα κερδίσει το αμυντικό rebound. Ένας εναντίον όλων. Ο Χρυσόπουλος θα πάρει το φάουλ από τον Δήμα. Είναι το δεύτερο φάουλ από τον Κουτίνα τελικά και όχι από τον Δήμα. Αλλαγή για την ομάδα των Σερών. Θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο ο Ναούμης στη θέση του Κουτίνα. Και ο Θεοδωράκος για τον Κοθρά. Κοθράς έχει πάνω του δύο παίκτες. Ισόπουλος, νέο φάουλ. Τέταρτο ομαδικό για την ομάδα από τις Σέρες. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Σταμπουλή. Τέσσερα δευτερόλεπτα για τον Ηρακλή να εκδηλώσει επίθεση. Θεοδωράκος για τον Τσουμπρίλο. Μισόπουλος, Μπεκλιβάνη, σουτάρει από τα 7 μέτρα στο Χ. Έχουμε επιθετικό φάουλο από τον Τσουμπρίλο. Είναι το τρίτο φάουλο για την ομάδα των Σερών. Το τρίτο φάουλο, συγγνώμη. Το τέταρτο φάουλ για τον Τσουμπρίλο. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Ηρακλής 58, Ίκαρη Σερών 60. Βοχορίδης. Ναούμης. Σουτάρει ο Ναούμης για 3. Η μπάλα δεν θα κουμπίσει ούτε στη Στεφάνη. Απελπιστικά άστοχος. Time out από τον Στέφανο Πέρκο. Αλλά και πάλι η γραμματεία δεν θα τον δει. Θα έχει ξεκινήσει το παιχνίδι. Τσουμπρίλο για 3. Είναι εύστοχος. Εύστοχος ο Μύρουσλαβ Τσουμπρίλο. 49 δευτερόλεπτα και 9 εκατοστά. 61-60. Ο Ηρακλής παίρνει το προβάδισμα και έχουμε αυτή τη φορά time out, το οποίο ζητάει η πλευρά του Ηρακλή για να δώσει οδηγίες. Βλέπουμε τον Τσουμπρίλο σε κέρια σημεία να εκτελεί και να είναι εύστοχος στα τρίποντα. Σε αντίθεση με τη διάρκεια του αγώνα που όλα τα σούτ ιδιαίτερα των τριών πόντων ήταν αψυχολόγητα, ήταν πάνω σε πίεση, ενώ θα μπορούσε να γυρίσει μπάλα και στη ρακέτα και στην περιφέρεια. Προτιμούσε ο Τσουμπρίλο να εκτελέσει, αλλά αυτή τη φορά ήταν εύστοχος, η τύχη ήταν με το μέρος του και έτσι έβαλε και πάλι την ομάδα του Ηρακλή μπροστά στο σκορ με 61-60. Για να δούμε πώς θα κυλήσουν αυτά τα 50 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. 49,9.
κόσμος προσπαθεί να εμψυχώσει τους παίκτες του Στέφανου Πέρκου και πολύ καλά κάνει. Το έπραξε από το πρώτο δευτερόλεπτο, συνεχίζει, δεν έχει σταματήσει καθόλου να φωνάζει, να τραγουδάει και να λέει τα συνθήματά του. Άλλωστε δεν έλειψε ποτέ από τις αγωνιστικές δραστηριότητες όλων των τμήματων του Ηρακλή. Στην επαναφορά της μπάλας η ομάδα των Ψερών με τον Ναούμι και τώρα Ποχωρίδης. 47 δευτερόλεπτα, 61-60. Σιμεωνίδης βρέθηκε μόνος του, έγινε το λάθος, κόπηκε όμως από τον Χρυσόπουλο. 18 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση της επίθεσης των Σερών, 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Μποχωρίδης στην επαναφορά με τον Μεκλιβάνη πάνω του. Ναούμις με τον Θεοδωράκο, κρατάει την μπάλα ο Ναούμις, ο Σταυρουλής στο κέντρο του γηπέδου. Και τώρα ο Μποχωρίδης, 8 δευτερόλεπτα, 7. Χρυσόπουλος πάνω στο Μποχωρίδη, γίνεται το λάθος, χτυπάει στο πόδι, καταλήγει στον Ναούμις, 3 πόντων από τον Δήμα, είναι απελπιστικά άστοχο. Ο Θεοδωράκος στο αμυντικό rebound. Τσουμπρίλο, όλα τα δευτερόλεπτα στον Ηρακλή, φάουλ γρήγορο πάνω στον παίκτη του Ηρακλή, πάνω στον Τσουμπρίλο. 16 δευτερόλεπτα και 8 εκατοστάκια το τέλος του αγώνα. Η ομάδα του Ηρακλή έχει την ευκαιρία να ανεβάσει το δείκτη της διαφοράς στο συν 3, είναι στο 61-60. Ο Τσουμπρίλο στην γραμμή των ελεύθερων βολών. Ο Δήμας θα περάσει τον πάγκο, ο Κουτίνας στον αγωνιστικό χώρο. 4 φάουλ ο Σιμεωνίδης. Δύο υπόνοι της διαφοράς για τον Τσουμπρίλο. Του κάνει το χατήρι μπάλα, πετυχαίνει και τον, και το δεύτερο πόντο, 63-60. Οι Κιανόλευκοι έχουν τη διαφορά αυτή και την ευκαιρία να κατακτήσουν το παιχνίδι σε μια αναμέτρηση επεισοδιακή για τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Και time out από τον Νίκο Οικονόμου, 16 δευτερόλεπτα και 8 εκατοστά για το τέλος της συναρπαστικής σημερινής συνάντησης. Νομίζω δείχνει χαρακτήρα ο Ηρακλής τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Χρειάστηκε να παρέμβει για ακόμη μια φορά ο κόσμος από την κερκίδα να τους ξυπνήσει για τα καλά και να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, στο δρομάκι που οδηγεί στην κατάκτηση του ροζ φύλλο αγώνος. Ακριβώς, γιατί ακριβώς για 35 περίπου λεπτά ήταν για ακόμη ένα εντός αλλά και εκτός έδρας παιχνίδι αγνώριστη. Ήθελαν αυτό το σπρόξιμο και ο κόσμος τα κατάφερε. Ο έκτος παίκτης του Ηρακλή θέλει σε 16 δευτερόλεπτα και 8 εκατοστά να πανηγυρίσει μια ακόμη νίκη στο πρωτάθλημα της Α2. Ο Μποχωρίδης είναι στην επαναφορά της μπάλας με τον Κοθρά να είναι πάνω στη γραμμή. Σταυρουλής με τον Μπεχλιβάνη, γρήγορο φάουλ, έξυπνο φάουλ από τον Κώστα Μπεχλιβάνη στον Γιάννη Σταμπουλή. 14 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά για το τέλος του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Ηρακλή, σε περίπτωση που ευστοχήσει ο Σταμπουλής, έχει την ευκαιρία να κάνει μια επίθεση για αρκετά δευτερόλεπτα. Για να δούμε τον Γιάννη Σταμπουλή αν θα είναι εύστοχος. Είναι άστοχος, παραμένει το 63-60. Είναι εύστοχος στην δεύτερη βολή και νέο time out. Και πάλι από την πλευρά, αυτή τη φορά από την πλευρά του Ηρακλή. 14 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά για το τέλος της σημερινής αναμέτρησης εδώ στο Ιβανόφιο. Ηρακλής 63, Ίκαρης Σερών 61.
ο κόσμος εμψυχώνει τους παίκτες του Στέφανου Πέρκου. 14 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά για το τέλος της σημερινής συνάντησης. Πέμπτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου, Ηρακλής Ίκαρης Ερών, 63-61. Τσουμπρίλο θα πάρει το φάουλ από τον Μποχορίδη. Και πάλι στην γραμμή των ελευθέρων βολών ο Ηρακλής με τον ίδιο παίκτη που ήταν εύστοχος στις δύο προηγούμενες βολές. Αυτή τη φορά θα στοχίσει, παραμένει το 63-61. Ο Θράς είναι άστοχος και στη δεύτερη βολή ο Μίροσλαβ Τσουμπρίλο. Για να δούμε τον Μποχορίδη με τον Μπεχλιβάνη. Θα διεισδύσει, θα κερδίσει την μπάλα ο Κώστας Μπεχλιβάνης. Απομένουν 5 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Η κατοχή της μπάλας είναι στην ομάδα των Σερών. Παραμένει το 63-61. Έχουμε αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Σιμεωνίδης που ήταν στον πάγκο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δήμας κάθεται στον πάγκο. Σύσκεψη των τριών διαιτητών για το από πού θα γίνει η επαναφορά της μπάλας. Η επαναφορά θα γίνει κάτω από την μπασκέτα του Ηρακλή. Με τον Μποχορίδη, Μεχλιβάνης να είναι πάνω στην γραμμή. Σιμεωνίδης, 4 δευτερόλεπτα, Σταμπουλής για 3. Είναι εύστοχος το 1 δευτερόλεπτο, Γιάννης Σταμπουλής. Δεν το πανηγυρίζει ο παίκτης των Σερών και πρώην παίκτης του Ηρακλή. Δεν πανηγυρίζει το τρίποντό του. Και έχουμε time out για την ομάδα των Κιανόλευκων. 1 δευτερόλεπτο, 63-64. Ο Κοθράς θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, 1 δευτερόλεπτο απομένει για να δούμε αν θα προλάβει ο Ηρακλής να πετύχει κάτι καλό. Για να δούμε τον Τσότσο στο σε νεκρό χρόνο θα πετύχει μέσα, το καλάθι. Μέσα! Δεν θα το μετρήσει όμως ο Ξενικάκης. Για να δούμε ποια θα είναι η υπόδειξη. Για να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του πρώτου διαιτητή του αγώνα. Το καλάθι αν θα μετρήσει ή όχι. Όλος ο κόσμος όπως βλέπετε είναι όρθιος. Είναι ο χρόνος στο 0, το σκορ στο 63-64 και η απόφαση των τριών διαιτητών θα καθορίσει την σημερινή αναμέτρηση. Ζητάει να φύγει ο κόσμος μπροστά από τη γραμματεία. Περιμένουμε ακόμη, ο κόσμος δεν έχει
ηρεμήσει. Ο πάγκος του Ηρακλή δεν έχει ηρεμήσει. Οι παίκτες του Ηρακλή δεν έχουν ηρεμήσει. Όλοι περιμένουν να δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πρώτη φορά στα χρονικά που βλέπουμε τον πρώτο διαιτητή να ζητάει από τις αστυνομικές δυνάμεις να περάσουν στον αγωνιστικό, να περάσουν μάλλον στις κερκίδες των επισήμων που είναι πάνω από τον πάγκο του Ηρακλή, προκειμένου να δώσει εκείνος το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης. Δεν βλέπετε εικόνα, βλέπετε τον κόσμο που είναι όρθιο και εμείς είμαστε όρθιοι και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η υπόδειξή του. Η γραμματεία έχει σηκωθεί, το φύλλο αγώνος είναι στα χέρια του ενός μέλους της γραμματείας. Η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Τσότσου πριν ακουστεί η κόρνα της γραμματείας. Τρεις είναι οι διαιτητές στο πρωτάθλημα της Α2, οφείλουν σε αυτό το δευτερόλεπτο να παρακολουθούν και το χρονόμετρο από τη στιγμή που όλα είναι πιθανά. Ζητείται και η βοήθεια του βίντεο, καθώς ο αγώνας βιντεοσκοπείται από επαγγελματία κάμεραμαν, αλλά από τη στιγμή που δεν προβλέπεται για το πρωτάθλημα της Α2 η βοήθεια του βίντεο, οι τρεις διαιτητές δεν το συζητάνε καν. Εμείς θα είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Μόνο για την Ευρωλίγκα υπάρχει βοήθεια του βίντεο. Οι τρεις διαιτητές κατευθύνονται στα αποδυτήρια. Όπως βλέπετε και εσείς, οι τρεις διαιτητές κατευθύνονται για τα αποδυτήρια. Το παιχνίδι τελειώνει έτσι, με αυτόν τον τρόπο. 63-64. Οι Κιανόλευκοι γνωρίζουν την εντός έδρας ήττα, ενώ δεν γνωρίζουμε αν έχει κλείσει και το φύλλο αγώνος, που σίγουρα δεν έχει κλείσει το φύλλο αγώνος από τη στιγμή που η γραμματεία Thank you.